Ξεκινάμε με τον κύριο Κοπίδη στο... Έλα, τι είπες? Έρχομαι το πρώτο θέμα. Έλα, πού είσαι, εδώ είσαι. Αρχίσουμε, τελειώνουμε. Τι να πούεις τώρα, περίμενε. Περίμενε, περίμενε, στο τέλος, στο τέλος. Για πες, έλα. Έλα, έλα. Όχι, έλα. Βαγγέλη, ποιος έχει ανοιχτό? Είναι κανένα ανοιχτό, παιδιά? Έλα, Βαγγέλη. Ναι. Δύο ζητήματα θα ήθελα να βάλω. Το πρώτο ζήτημα αφορά, εμείς το έχουμε αναδείξει σαν δημοτική παράταξη, το ζήτημα της καθαριότητας σε όλο το εύρος του Δήμου. Υπάρχουν δημόσιοι χώροι, προηγούμενα η Μαρίνα που είχαμε αναδείξει, τώρα τυχαία έπεσα στο εξής γεγονός. Είχα πάει τα παιδιά μου στο κλειστό γυμναστήριο του ΓΟΑ, που κάνουν μπάσκετ και αθλούνται, και όλος ο περιβάλλοντας χώρος είναι γεμάτος σκουπίδια, σύριγγες, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια μέρημνα να καθαριστεί άμεσα. Δεύτερο ζήτημα. Θα ήθελα μια ενημέρωση, επειδή η επένδυση που έγινε από μέρους του Πρωτέρια και του Μυτιλινέου είναι μια πολύ σημαντική επένδυση και έχουμε τοποθετηθεί θετικά γύρω από αυτή για την περιοχή μας. Εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα δαπανώνται χρήματα ή δίνονται χρήματα από την εταιρεία για διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Δήμος. Τα ζητήματα αυτά δεν έρχονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα θέλαμε να μας γνωστοποιηθεί τι ακριβώς χρήματα δίνονται και πώς κατανέμονται αυτά τα χρήματα και με βάση ποιες προτεραιότητες. Τι εννοώ? Εγώ στην εκδήλωση που ήμουνα, τελειώνω, δεν θα κουράσω, είχα ακούσει ότι όσον αφορά τα αντισταθμιστικά θα είναι 400.000 ευρώ. 220.000 ευρώ αφορούν τις εμπλεκόμενες κοινότητες, 80.000 ευρώ νομίζω το Πράσινο Ταμείο και 100.000 ευρώ θα πηγαίνουν στο Ταμείο του Δήμου. Το έργο δεν είναι σε εξέλιξη, δεν έχει τελειώσει. Πώς η εταιρεία και τι χρήματα δίνει η εταιρεία, και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση γιατί είναι σημαντικό. Δηλαδή, η συναυλία που έκανε ο Μητσιάς, η παρουσίαση του βιβλίου που καλά έκανε και χρηματοδοτήθηκε, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ενήμεροι και εμείς για αυτά τα πράγματα. Αυτά τα δύο θα. Ωραία. Κύριε Δήμαρχε, εσείς θα απαντήσετε? Πανώ, έλα, έλα. Ναι. Δεν βλέπω. Δεν το βλέπω να βλέπεις. Ναι, εντάχει. Εμείς πρόσφατα θίξαμε το ζήτημα με το αμαξοστάσιο. Η κλοπή του μηχανήματος του γήπεδου ενισχύει αυτή την αναγκαιότητα. Αυτό θα πω μόνο. Σας το έχουμε πει. Είναι, πώς να το πω, δηλαδή, είναι ανικοκυρεψιά από μέρος σας αυτό το πράγμα. Και αυτό το κρούσμα για μένα δεν είναι υποτονικό. Είναι, πώς να το πω, είναι δηλαδή η αρχή ότι παντού θα γίνεται αυτό, άμα δεν πάρθει αυτή η μέρημνα. Το δεύτερο, σε σχέση με τη μεταφορά των μαθητών, κάπου άκουσα Παπαδάκηδης και τέτοια πράγματα. Το έβαλε η Λαϊκή ο Σπύρος, απάνω στη φλωριά θα μιλάω. Ένα από εκείνα τα δρομολόγια απάνω σε καρότσες και κάτι τέτοιες φήμες. Δεν ξέρω πώς είναι, αν είναι πραγματικότητες. Εμείς επιβεβαιώνομαστε ότι δεν είναι όλα λυμμένα, γιατί δεν υπάρχει χρηματοδότης από εκεί. Δεν ξέρω ο άγωνος, ο διαγωνισμός, τι λέτε και τι κάνετε. Η σταρακά απάντηση της Λαϊκής Εισπύρους, το έβαλε θέμα ο Κουτοπούλης εκεί που έχουμε, ότι θα λυθεί σε ένα μήνα. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί να κάνει και σε δύο. Αυτό το πράγμα τώρα δεν τιμάει κανέναν. Και να μην στρογγυλοποιούμε τα πράγματα, να τα αεροποιούμε, κάτι πρέπει να κάνουμε. Και το τρίτο είναι, επειδή με αφορμή του Τσούκα, μία κουβέντα θα πω. Εμείς φοβόμαστε, δήμαρχοι, όχι τα φανερά ανταποδοτικά, όπως τα λένε, αντισταθμιστικά με τις εταιρείες και τι κάνετε. Εμείς φοβόμαστε τα κάτω από το τραπέζι. Τη συναλλαγή. Όχι του χρηματισμού, τη συναλλαγή. Καταλαβαίνεις τι λέω. Δηλαδή, πολύ καλά καταλαβαίνεις. Όταν κάνεις αυτό ο ψουπουτσούκας, είναι τέτοιο. Κάνεις κάποιες με την ευλογία σου εδώ, κάνεις κάποιες εκδηλώσεις, μπορεί να είναι θετικές, δεν έχω αντίρρηση καμία. Τις κάνει η Πρωτέρια. Το σχολείο Βίκη,
Εμείς δεν παρακολουθάμε έντονα το αντισταθμιστικά και τέτοια, γιατί δεν θέλουν να μπούμε σε τέτοιο κανάλι. Αλλά άμα μας βγαίνει να μας κάνει τέτοια πράγματα και δεν υπάρχει ενημέρωση εδώ μέσα, ό,τι θέλει να σκέπτεται ο καθένας. Αν δεν το καθαρίσετε αυτό το πράγμα καλά, ότι εμείς με την πρωτέρια έχουμε αυτή τη δυσοληψία με βάση τον νόμο, με βάση εκείνο, με βάση τα άλλα. Να τα φέρετε εδώ μέσα, να τα ξέρουμε κι εμείς. Γιατί ό,τι θέλω θα σκέπτομαι εγώ. Κάνεις την αλλαγή με την εταιρεία και κάνεις τις δουλειές όπως τις έκανες με Τέρνα. Πού είτε, ήρθες εδώ με Τέρνα να μας πεις είναι εκείνο, τα άλλο πήραμε, τόσα χαλίκια πήραν αυτοί, τόση ήταν η νομιμότητά τους, εμείς πήραμε αυτό. Δεν υπήρξε τίποτα εδώ μέσα. Ό, τα ακούμε από φήμες. Αυτό το πράγμα έχετε σοβαρή ευθύνη, πρέπει να το αναλύσετε. Και ή πρέπει σαν πλειοψηφία να φέρετε και αυτά τα δύο τέτοια όλη τη διαδρομή που κάνατε πριν κλείσει η πενταετία μας. Και να κάνετε μια ανάλυση εδώ μέσα, ένα, δύο, τρία αναλυτικά και γραπτά κιόλας. Για να ησυχάσουν τα πάντα. Να κόψουν οι φήμες. Εντάξει, πάμε. Ναι. Κάντε. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Παπούλια, πόσο κόστησαν χθες οι ηχητικές καλύψεις για τις 28 Οκτωβρίου. Περίπου το ποσό θέλω να μου πείτε. Το ποσό. €350 περίπου. Απλά στο δικό μου χθες στο χωριό η ηχητική κάλυψη έγινε δωρεάν με το μανάβι του χωριού. Ήταν στον Εμπεσόεμο. Απλά λέω ότι εντάξει, η τοπική κοινότητα όμως έχει την ευθύνη, η τοπική κοινότητα, ο Δήμος έγινε ρεζίλιο όμως, που έγινε δηλαδή η ηχητική κάλυψη με το μανάβι του χωριού. Εκεί ήταν και ο Χρήστος και η Φρυδερίκη. Ρωτήστε τους. Εντάξει, αν το βλέπετε σωστό ο Δήμος, να γίνεται η παρέλαση, να γίνεται με τους ντουντούκες, τι να πω. Εντάξει. Βάλουμε στο Βαρδιόπουλο. Τι να πω. Κάθε χρόνο και στην αυτοδοχεία. Τα υπόλοιπα είναι καλύτερα. Το πρόεδρο, μπορείτε να πείτε. Το ζήτησε ποτέ κανένα. Δεν ξέρω, είναι δικιά σου. Ρεζίλια, είναι ο Δήμος. Κύριε και. Ήταν κι άλλο. Ο Δήμος έγινε ρεζίλια. Για τον Δήμο. Για τον κάνει παρέλαση. Η τοπική κοινότητα που ανήκει. Ο πρόεδρος έχει ευθύνη κάθε φορά την παρέλαση. Το σχολείο δεν είναι. Δεν είναι έξω. Πάντως αυτό σας λέω γιατί τραβούσαν και βίντεο και θα ανέβουν. Γιατί έβαζε ποτέ ο Δήμος, έβαζε ποτέ. Ότι να είναι αυτή η εικόνα, δηλαδή να γίνονται τέτοια πράγματα. Ηχητικά έβαζε ποτέ ο Δήμος. Στον Εμπεσό. Δεν σας είπα εγώ, που είσαι στον Εμπεσό. Δεν έπρεπε να πείτε στον πρόεδρο. Για πού μιλάτε. Για τον Εμπεσό. Ωραία, έβαζε ποτέ ο Δήμος. Η τοπική κοινότητα δεν ανήκει στον Δήμο. Μα έβαζε ποτέ ηχητικά ο Δήμος. Ποιος έχει την ευθύνη όταν γίνεται μια παρέλαση. Ποιος έχει την ευθύνη. Ποιος έχει την ευθύνη. Εγώ πάντα ξέρω ότι ο πρόεδρος ασχολείται. Αυτοί πάνε και καταθέτουν και κάνουν αυτό το πράγμα. Εγώ πάντως συμνοούμε πάντα με τον πρόεδρο. Πάντως εγώ σας καταφέρω την εικόνα. Τώρα από εκεί και πέρα κάτω θέλετε. Με τον επεισόδιο δεν μας πείτε ποτέ στα ηγητικά. Ποτέ. Ναι, ναι. Θα το μικρόφωνο Γιάννη. Αυτό που είπε η αριστεία τώρα θα συνηγορήσω μόνο σε ένα πράγμα. Υπάρχουν δύο εκδηλώσεις το χρόνο, 28 Οκτωβρίου και 25 Μαρτίου και κάποιες τοπικές εκδηλώσεις των κάθε κοινότητα. Έχω την εντύπωση ότι μετά από αυτό που τώρα το ακούω και εγώ, ότι θα γίνουμε ρεζίλι σαν το αγροτικό το οποίο κουβαλούσε τους μαθητές από το Κατσουλάρι, του Θεριακής για να τους πάει στον δρόμο και δεν τιμά κανέναν. Θα μου πείτε, έχει ευθύνη ο Δήμος στο αγροτικό? Όχι. Έχει ευθύνη όμως στην παρέμβαση του. Στο να υπάρξει αυτού του είδους η πίεση η οποία θα αναγκάσει τον κύριο κάτω που θέλει να είναι υποψήφιος της περιφέρειας να λύσει το πρόβλημα με οποιοδήποτε τρόπο. Είναι απαράδεκτο το φαινόμενο να βλέπει στο διαδίκτυο και στα μεγάλα κανάλια μαθητές το 2018 να μεταφέρονται πάνω σε καρότσες. Έτσι θεωρώ ότι είναι και απαράδεκτο το να βλέπουμε το μανάβι μαζί με τις πατάτες να λέει και τον εθνικό ύμνο. Το θεωρώ απαράδεκτο. Ένα όμως θέμα, Δήμαρχε, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να μας απασχολήσει σαν Δήμο. Υπάρχουν καμιά τριανταριά παραγωγή γάλακτος στον Ίναχο, οι οποίοι έδιναν το γάλα τους στην Ήπειρο. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τονάζ τέτοιο το οποίο να πάει, τους λέει: εγώ κάτω από 10 τόνους δεν σας το παίρνω καθόλου. Και είναι επί ξύλου κρεμάμινα. Αναρωτιέμαι εγώ τώρα, δεν το ξέρω, αναρωτιέμαι να έχουν απευθυνθεί στην Αμφιγάλ. Αν όμως στην Αμφιγάλ έχουν απευθυνθεί και δεν τους το πήρε, κακώς, κάκιστα. Και εγώ βάζω, διότι θα πρέπει, υποτίθεται,
με μέτοχο το Δήμο στην Αμφιγάλ, να υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις οι οποίες θα εξυπηρετούν κτηνοτρόφους οι οποίοι αδυνατούν ή έχουν μικρές μονάδες ή δεν παράγουν πολύ γάλα και δεν μπορεί να το χύνουν στο ρέμα. Και πέραν τούτων, θεωρώντας ότι ο Δήμος οφείλει να παρεμβαίνει, να παρεμβαίνει προς τον οποιοδήποτε και με οποιοδήποτε μέτρο μπορεί να ασκήσει την οποιαδήποτε πίεση να εξυπηρετούνται για αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν από αυτό το ελάχιστο, ξεφτυλίστηκε που ξεφτυλίστηκε σαν τιμή, τουλάχιστον μην το πιάνε στο ρέμα. Λοιπόν, θα τα πιάσουμε με τη σειρά από το τελευταίο. Δυστυχώς φέτος η εκτίμηση είναι ότι θα υπάρξει ανεκμετάλλευτο γάλα περίπου 4-5 χιλιάδες τόνους στον νομό. Και αυτό οφείλεται σε πάρα πολλούς παράγοντες. Ο βασικότερος είναι ότι οι μεταποιητικές μονάδες έχουν δυνατότητα να απορροφήσουν μια συγκεκριμένη ποσότητα. Δεν ξέρω αν θα γίνει μέχρι το τέλος, γιατί αυτό σαν φήμη ακούγεται κάθε χρονιά και στο τέλος πάλι, πάντα το παίρνουν το γάλα, το σαρώνουν με κάποιο τρόπο. Αλλά πέφτει πάρα πολύ η τιμή για Μοσγέννη. Το άλλο πέφτει η τιμή, πηγαίνει προς τα κάτω. Δεν θέλω να κάνω ανάλυση για το θέμα αυτό το αγροτικό. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ για το ζήτημα, να ξέρετε. Έχω κάνει συνεργασία και με βουλευτές, ιδιαίτερα τελευταία με το βουλευτή του ΚΚΕ, το Νίκο το Μωραΐτη, γιατί υπήρξε ένα τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την προκαταβολή των εξωτικών αποζημιώσεων με προεπιλογή περιοχών που δεν δικαιούνταν να πάρουν. Εκτιμώ ότι είχαν στο μυαλό τους ότι θα πάνε για εκλογές το Σεπτέμβριο μετά την έξοδο από τα μνημόνια. Άλλαξε ο σχεδιασμός λόγω ματιού, της τραγωδίας δηλαδή που έγινε, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν στα ταμεία αυτή τη στιγμή του κράτους χρήματα για να καλυφθεί η εξωτική της μιας χρονιάς. Είναι περίπου 165 εκατομμύρια, διαθέσιμα χρειάζονται 280. Βαγγέλη, δεν είναι αστείο, πολύ σοβαρό να ξέρεις. Και λείπουν και τα λεφτά από την επόμενη χρονιά. Με αποτέλεσμα. Α, εντάξει, το συγγνώμη τότε. Με αποτέλεσμα. Όχι, είναι από γρηγορότερα. Με αποτέλεσμα. Εντάξει, εντάξει, τέλος, δεκτό. Δίκιο, με αποτέλεσμα να γίνεται αυτή τη στιγμή μια προσπάθεια επανακαθορισμού περιοχών. Στην ουσία, τι σημαίνει αυτό? Βγαίνουν περιοχές απ' έξω που ήταν επιλέξιμες, που δεν θα είναι επιλέξιμες την επόμενη δεκαετία. Ευτυχώς ο δικός μας ο Δήμος δεν είναι σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η Θεσσαλία ολόκληρη. Είναι η Πελοπόννησος, όσο και αν φαίνεται περίεργο. Είναι η Ηλία, είναι η Βόνησα, είναι η Πλαγιά. Και μετά από παρέμβαση δική μου, γιατί θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για την ισορροπία, ας πούμε, του συστήματος παραγωγής, έγινε μια επιτροπή, θα γίνει μια επιτροπή, προτείνουμε, να εξετάσουν δήμο-δήμο τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστούν, για να υπάρξει μέρημνα, όχι υπομορφή επιδοματικών κινήσεων, γιατί αυτό, αν γίνει, θα πρέπει να επιστρέψει χρήματα όπως από την εποχή Χατζηδάκη η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν πέναλτις, αλλά τουλάχιστον να κρατεί το σύστημα σε μια ισορροπία. Υπήρξε και ένα άλλο πρόβλημα. Πολλοί παραγωγοί φύγανε από τους παραδοσιακούς μεταποιητές που ήταν, για δικούς τους διάφορους λόγους. Αυτοί δεν τους διατηρήσανε σαν πελάτες. Και ξαναζητήσαν να πάνε προς τα πίσω. Δεν συνδέω την περίπτωση της Ηπείρου, έτσι, προς Θεού. Αλλά υπάρχει όμως μια εξέλιξη, η οποία είναι πάρα πολύ αρνητική. Έχει οδηγήσει σε μια συμπίεση των τιμών. Η Αμφιγάλ κρατάει ως ένα βαθμό τις τιμές στο άνω όριο, αλλά δεν μπορεί να πάρει όλη τη μεταποίηση όλο το γάλα το οποίο είναι διαθέσιμο, που δεν μπορεί να διοχετευτεί στους άλλους μεταποιητές. Γιατί και ο Κάραλης έχει διώξει πελάτες. Όταν τους χρειαζόταν, φεύγανε, πηγαίναν αλλού και αυτός αντικατέστησε αυτές τις ποσότητες με άλλα σημάδια, ας το πούμε έτσι, από άλλες περιοχές. Τώρα πηγαίνουν πάλι στον Κάραλη και λέει: ξανάρχομαι. Πώς θα σε βάλω? Η ιστορία της μεταποίησης έχει σχέση με τη δυνατότητα της προώθησης του εμπορεύματος στην αγορά. Η Αμφιγάλη έχει ανοίξει σε πολύ μεγάλο βαθμό την αγορά, σε πιο μεγάλους καταναλωτές, όπως είναι ο Σκλαβενίτης και το marketing. Σωστά το λέω, το my marketing, πώς είναι. Το marketing. Marketing. Συν τις εξαγωγές σταθερές τις οποίες έχει. Αλλά υπάρχει το γνωστό πρόβλημα της ταμιακής ρευστότητας, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αυτές οι ενιακές καλύψεις για να μπορείς να κάνεις προαγορές πρώτης ύλης και να πληρώνεις τον παραγωγό εγκαίρως. Δουλεύει δηλαδή πολύ με το κομμάτι των εφοδίων. Δεν είναι μόνο θέμα Ηπείρου.
Είναι... Να ανοίξουμε μια κουβέντα έτσι, αν μου επιτρέπετε. Όχι τώρα. Θυμάμαι στα εγγένεια, εμείς θα στηρίξουμε όλους. Στηρίζετε. Ποια είναι η στήριξη αυτή. Η στήριξη είναι ότι. Σου επαναλαμβάνω. Σου επαναλαμβάνω. Η στήριξη είναι ότι αυτή τη στιγμή η Αμφιγάλ κρατάει την τιμή σε μια ισορροπία. Δεν του έχει κάποιο ρούδο, Βαγγέλη. Μην το λε. Μέχρι τον Αύγουστο. Άσε τι λένε. Ρε Βαγγέλη, μισό λεπτάκι. Ναι. Μέχρι τον Αύγουστο έχουν εξοβληθεί οι πάντες. Μέχρι τον Αύγουστο. Καλά. Μέχρι τον Αύγουστο έχουν εξοβληθεί οι πάντες του 18. Από εκεί και μετά, επειδή επανέλαβα και προηγούμενα, δεν υπάρχει δυνατότητα τη αμιακή ρευστότητα τη απεριόριση για να καλύπτει με μετρητά τον οποιονδήποτε. Σου λέει με εφόδια. Ο παραγωγό όμω δεν θέλει μόνο εφόδια, θέλει και μετρητά. Κατάλαβες. Μιλάμε για μια επιχείρηση. Ναι, μην κάνουμε διάλογο σε αυτό. Θέλετε να κάνουμε κουβέντα για την κτηνοτροφική παραγωγή. Εντάξει. Εντάξει, τα ξέρεις εσύ και δεν τα ξέρει η διεύθυνση. Οκ. Προχωράω στο επόμενο. Αυτό είναι το θέμα, Γιάννη, και θα είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα χρόνια. Εγώ δεν σε διακόπτω να μιλάς όμως. Δεν σε διακόπτω. Σ' ακούω όταν. Εσύ βάζεις τα ερωτήματα. Ρε εσύ, οι απαντήσεις δεν μπορούν να είναι αυτές που θες να ακούσεις εσύ. Έλα, πώς το. Άσε με να μιλήσω. Υγιέστατη είναι. Και για πλήρω τους εργαζόμενους. Άντε πάλι από την αρχή. Και τους κτηνοτρόφους. Η Αμφιγάλ για πλήρω τους εργαζόμενους. Τι σχέση έχει Γιάννος με την Αμφιγάλ. Ξέρεις ότι έχει σχέση. Ίδιο, το ίδιο όνομα. Παπροβράκο. Ω Θεέ μου. Δεύτερο θέμα. Έβαλες για το θέμα της καθαριότητας. Αυτό θα ενισχυθεί τώρα και προφανώς σε ένα σημείο το οποίο θα δώσουμε έμφαση μαζί και με άλλα δηλαδή. Υπάρχει δυνατότητα με τα 8 μέτρα που έχουν ξεκινήσει. Παναγιώτη. Μπορεί να γίνει άμεσα, σου λέω. Ναι, μωρέ, εντάξει, θα γίνει άμεσα. Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Ωραία, Κωστά. Πρέπει να φύγουμε. Τι να απαντήσεις, θα το καθαρίσουμε. Τι άλλο να πεις. Το καθαρίσαμε ήδη. Εντάξει. Αυτό δεν πάνε να πει ότι θα ξαναπέσουν οι σύρρεκες, θα πέσουν. Θα πάνε σε άλλη μεριά. Το θέμα με τις εταιρείες που βάλες και εσύ πάνω και ο Βαγγέλης. Λοιπόν, με τις εταιρείες υπάρχει μια συζήτηση. Δεν έχουν σχέση με τη θεσμική αντιστάθμιση αυτό που λες. Καμία σχέση. Αυτό θα δουλέψει όταν τα έργα δηλαδή που κάνουμε και τις προμήθειες. Θα ξεκινήσει όταν ξεκινάει. Τι να με διακόψω. Ένα λεπτό, Βαγγέλη. Να ολοκληρώσει. Κοίταξε. Αν δεν σε καλύψει, Βαγγέλη, θα το πεις μετά. Μα δεν μιλάω για την επένδυση, κρυσέ μου άνθρωπε. Να τελειώνουμε, παιδιά, για να τελειώνουμε, Βαγγέλη, γι' αυτό. Έλα, δήμαρχε, συνέχισε. Είπε, βγήθησαν λοιπόν ερωτήσεις με δύο σκέλια. Ένα από το βάλεις εσύ και το άλλο από το βάλω πάνω. Να το πω έτσι. Δεν έχει σχέση με το αντιστάθμινο το θεσμικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, οι καλύψεις αυτών των εκδηλώσεων που βλέπετε και οτιδήποτε άλλο. Καμία σχέση. Αλλά εμείς εδώ ως Δήμος. Εσείς μπορείτε να λέτε ότι είναι κακό αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι είναι καλό. Κάνουμε μια διαπραγμάτευση με όλες τις εταιρείες οι οποίες δουλεύουν μέσα στο Δήμο, να μπορέσουμε να καλύψουμε δαπάνες του Δήμου από το πιθανό κέρδος το οποίο θα έχει μελλοντικά ο επενδυτής ο οποίος κάνει εδώ. Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει μάλιστα και με ένα πιο θεσμικό τρόπο. Δηλαδή, ένας ο οποίος εκμεταλλεύεται, το έχω πει κατά επανάληψη, εκμεταλλεύεται έναν τοπικό φυσικό πόρο, θα πρέπει να αποδίδει ένα σημαντικότερο αντιστάθμισμα. Όχι αυτό που προβλέπει το 1,7% ο νομοθέτης. Έτσι. Που από το 3% πηγαίνει και στο το 1% πάει στην κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύματος, αφαιρείται δηλαδή από τον καταναλωτή, αναξία του ρεύματος, όχι από αυτό που πηγαίνει σε λογαριασμό στα σπίτια, και ένα 0,3% πηγαίνει στο πράσινο ταμείο. Θα πρέπει να είναι πολύ περισσότερο. Πάμε τώρα στο κομμάτι της διαδικασίας η οποία ακολουθείται. Γίνεται συνεννόηση με τις τοπικές κοινότητες, όπου κατά κανόνα γίνεται επένδυση. Και εμείς έχουμε ορισμένες ανάγκες ως Δήμος, τις οποίες προσπαθούμε να τις καλύψουμε από εκεί μέσα. Ποιες είναι αυτές? Είναι κάποια έργα πρώτης ανάγκης, κυρίως οδικές προσβάσεις, που γίνονται πάντα σε συνεννόηση με την τοπική κοινότητα. Είναι προμήθειες μηχανημάτων που είναι απαραίτητος εξοπλισμός για το Δήμο. Όπως έχουμε πάρει τη ΣΥΜΠΗ, έχουμε πάρει ένα μικρό εξκαπτικό, θα πάρουμε απορριμματοφόρα, έχουμε πάρει αυτοκίνητα μεταφοράς προσωπικού. Το πήραμε το απορριμματοφόρο. Θέλουμε να πάρουμε ανατρεπόμενα φορτηγά και δεν θα σταματήσουμε εκεί. Έγινε και αντικατάσταση, ας πούμε, της Κεχρινιάς, ας πούμε, το τέτοιο. Υπάρχουν και άλλες προγραμματισμένες εκδηλώσεις, έργα τα οποία είναι ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι η ανίσχυση της τοπικής παραγωγής σε κάθε περιοχή. Αυτό είναι. Και κάποιες εκδηλώσεις, οι οποίες
δημοσιονομικά είναι δύσκολο να τις διαχειριστείς, προσπαθούμε να τις φορτώσουμε στις εταιρείες. Ας αν καταλάβεις τώρα το συνέδριο που έχουμε το τριήμερο εδώ πέρα, πήρα όλες τις εταιρείες ένα τηλέφωνο και τους είπα: υπάρχει ένας προϋπολογισμός περίπου 12.000. Θα το πληρώνουμε σήμερα και θα παίρνουμε μια απόφαση. Αλλά επειδή η διαδικασία όμως της διαχείρισης είναι δύσκολη, φορτώνονται οι υπηρεσίες και μετά τρελαίνονται, είπα λοιπόν στις εταιρείες: θα καλύψει από ένα κομμάτι της ταμπάνης όλη σας. Δηλαδή η Προτέρια, η Business Energy και η Τέρνα, όχι η Τέρνα, η Κνάουφ και η Amphigal. Αυτό. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Και, έλα τώρα, σε παρακαλώ. Και είναι όλα πάνω από το τραπέζι. Θα σας δώσουμε αν θέλετε. Τώρα, για το ένα κάτω από το τραπέζι, θα σε παρακαλούσα και σε μένα, όχι το λες εσύ, αλλά αυτοί που στο λένε, ό,τι και να τους πεις, ό,τι και να τους δώσεις, θα εξακολουθείς να τα λένε. Γιατί το πρόβλημα τους δεν είναι αυτό. Ρε εσύ Παναγιώτη, το... Μα το... όχι. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Γιατί όλοι ξέρουν ότι αυτή την κουβέντα την κάναμε, καταρχάς στην Οικονομική Επιτροπή, κάναμε αποδοχή. Σε όλες αυτές τις δωρεές. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η Φερρυππίν στην Αγία Παρασκευή η παρέμβαση, την πληρώνει η Προτέρια, που θα έπρεπε να ξεκινήσει πριν 4-5 μήνες πριν, ας πούμε, για να κρατηθούν οι βράχοι που ενδεχομένως κάποια στιγμή θα μπορούσαν να αποκολληθούν στο κλειστάκι της Αγίας Παρασκευής, που είναι έτοιμο, ας πούμε, κατολικό συστάν. Αυτά όμως τα πράγματα, ζώσου να καταλάβεις, για να τα περπατήσεις, θέλει ένα τρέξιμο. Αλλά δεν μπορείς εκ των προτέρων να πεις ότι ξέρεις θα κάνω αυτό και θα σταματήσω. Όχι, δεν θα σταματήσουμε. Γιατί όταν ο ιδιώτης από εδώ πέρα κερδίζει λεφτά, εμείς πέρα από τα θεσμικά τα οποία έχει, προφανώς θα διεκδικούμε κι άλλα. Ναι, με καθαρό τρόπο και εμείς για να... Με απόλυτα καθαρό τρόπο. Εντάξει, αυτό είναι το ζήτημα. Με απόλυτα καθαρό τρόπο, γιατί η διαδικασία γίνεται μέσα από την Οικονομική Επιτροπή όσον αφορά την ενημέρωση. Ορίστε. Δεν άκουσα. Όχι, τίποτα. Τώρα, έτσι. Δεν είναι η πρώτη φορά που κάνουμε. Απολύτως. Απολύτως. Και γίνεται με όλες τις εταιρείες. Με όλες τις εταιρείες. Με την Τέρνα έχουμε σταματήσει τώρα γιατί οι άνθρωποι δεν κάνουν δουλειά. Μακάρι να ξεκινήσουν να κάνουν το έργο εδώ πέρα της παράκαμψης, που ξανακόλλησε πάλι γιατί έκανε Φιετσόγλου, ας πούμε, προσφυγή, ενώ είχε πάει σύμβαση στο ελεκτικό συνέδριο, θα μπορούσαμε να καλύψουμε κάποια προβλήματα. Φέτος, επειδή η Τέρνα δεν έκανε ασφαλτοπαραγωγή, δεν μπορέσαμε να καλύψουμε, ας πούμε, τις λακκούβες σε μεγάλο βαθμό. Γιατί για να κάνεις προμήθεια και όλα αυτά τα πράγματα, πρέπει να πας να προσκυνήσεις το βούδα, ας πούμε. Μόνο αυτό δεν έχουν βάλει μέσα στη διαδικασία της γραφειοκρατίας. Είναι τραγική κατάσταση. Όσο και να σας φαίνεται παράξενο. Εσύ, εσύ τώρα, Αριστέα, σε αυτό που πες. Οι εκδηλώσεις γίνονται σε συνεργασία της μαθητικής κοινότητας με το Δήμο. Οποιαδήποτε μαθητική κοινότητα, ας πούμε, θέλει να γίνει μια κάλυψη, δεν είναι εκεί το ζήτημα τώρα. Θα μπορούσε να έχει καλυφθεί. Προφανώς κάποια κακή συνεννόηση έγινε, έτσι. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα. Για το θέμα όμως μεταφράσεων των μαθητών, το οποίο είναι πάρα πολύ κρίσιμο, το βάλατε. Κοιτάξτε, ενεργοποιηθήκαμε αμέσως. Δεν είναι μόνο στο Θεριακίσι που είναι το πρόβλημα. Είναι σε όλο το Δήμο που υπάρχει πρόβλημα στις μεμονωμένες μεταφορές. Και το πρόβλημα προκύπτει εξαιτίας του γεγονότος που γίνονται οι διαγωνισμοί. Θα σας θυμίσω ότι στην πρώτη χρονιά που είχε γίνει διαγωνισμός από το Δήμο, όταν είχε μεταφερθεί αρμοδιότητα από την περιφέρεια στο Δήμο, περπάτησε το σύστημα, ξανακόλλησε μόνο γιατί το λάθος το οποίο έκανε το Υπουργείο, τότε δηλαδή, εγώ είχα γίνει πυρ και μανία, πήγαν και βάζανε, μας υποχρεώναν να κάνουμε διαγωνισμό ανά συγκεκριμένες διαδρομές. Και ήταν ευνόητο ότι ο κάθε επιχειρηματίας θα πήγαινε να πάρει τα φιλέτα που είχε δυνατότητα να βγάλει περισσότερα λεφτά και θα παράταγε τις άγωτες γραμμές γιατί δεν βγάζει λεφτά. Υπό την έννοια αυτή λοιπόν το Υπουργείο θα έπρεπε να δώσει δυνατότητα στο Δήμο, όπως ακριβώς κάνει τις μεταφορές ή μάλλον κάνει τις εργολαβίες για ένα αλφα έργο, να το βγάλει πακέτο. Ποιος θέλει να έρθει να πάρει τη μεταφορά στο Δήμο Αμφιλοχίας συνολικά, κτέλ και ταξί, μόνα του, όποιος θέλει. Ανοιχτό το παιχνίδι, ελάτε κύριε, ποιος δίνει τα λιγότερα, πάρτο και κάντο. Τόσο απλό είναι. Όχι. Και από τότε μέχρι σήμερα, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν έχουμε διαγωνισμούς. Έχουμε επεκτάσεις συμβάσεων. 10 χρόνια. Επεκτάσεις συμβάσεων. Στο συγκεκριμένο, επειδή ασχοληθήκαμε από την πρώτη στιγμή, υπήρξε ένα πρόβλημα όσον αφορά το ελεκτικό συνέδριο. Τους υποχρέωσε να κάνουν όχι την διαδικασία των τμηματικών διαγωνισμών, αλλά συνολικό διαγωνισμό. Ακύρωσε τις διαδικασίες των επιμέρους διαγωνισμών. Ο συνολικός διαγωνισμός θα έπαιρνε ένα μήνα. Λένε, κατ' εμέ έχεις δίκιο, θα πήγαινε πάνω από δίμηνο. Γιατί ένας να έκανε μια ένσταση, πιάσε τα αυγό και κούρεψε το Παναγιώτη. Θα τράβαγε δεν ξέρω πόσο να μην. Και τι κάνεις μέχρι τότε. Πήγαν οι άνθρωποι, βάλανε αυτή την εικόνα στα κοινωνικά μέσα και ασχολήθηκε το Υπουργείο μόνο με την περίπτωση αυτή όμως. Στην οποία έδωσε τη δυνατότητα να γίνει εξτρά διαγωνισμός. Οι άλλοι. Δηλαδή έπρεπε και φτελιάσουμε να πάρει φωτογραφία τα παιδιά πάνω στο αγροτικό.
Βαγγέλης το ξέρει. Κατάλαβες? Το ξέρω, Βαγγέλης. Η υπόσχεση λοιπόν είναι τώρα ότι θα το κλείσουν το θέμα με τους διαγωνισμούς. Δεν θα λυθεί όμως ούτε του χρόνου, σας το λέω να ξέρετε. Πάλι η ίδια κατάσταση θα είναι. Πρέπει να αλλάξει το σύστημα όσον αφορά τους διαγωνισμούς. Δεν ξέρω, άφησα καμία απάντηση που τον είπα. Τώρα, αυτό, εάν ήταν να κλέψουν κάποιο αυτοκίνητο που είναι έξω, δηλαδή ένα φορτηγό, θα σου λέγες δίκιο. Εδώ όμως τι κάνανε, πήγαν και παραβιάσανε τρεις πόρτες, όχι μία. Τρεις πόρτες. Πάνω τρεις πόρτες. Όχι μία. Όχι μία. Εντάξει. Τρεις. Όχι μία και όταν λέμε πόρτες, υδρόπορτες. Και ξέρεις, με ενισχυμένα λουκέτα. Όχι, έλα τώρα. Γιατί ένα αμαξοστάσιο. Ένα αμαξοστάσιο προφανώς μπορούσε να παραβιαστεί με ευκολότερο τρόπο. Όπως μπαίνανε Φερρυππίν στην οργανωμένη μονάδα πέρα στο βιολογικό, που έχει αμπάρες, έχει ιστορίες, και πήγαν και κλέβανε. Εκείνο το πρόβλημα τώρα. Εδώ πάνε και κλέβουν μέσα, μέσα στην αγορά, ας το πούμε έτσι. Τώρα εδώ, σου λέω, αυτό το πράγμα είναι αναγκαιότητα. Το καταλαβαίνετε, η δημαρχή σας, εμείς επιμένουμε για το καλό του Δήμου. Δεν επιμένουμε να κάνουμε αντιπολίτευση. Λοιπόν, εντάξει, μα δεν είναι αντιπολίτευση αυτό. Και αυτό λέω, είναι αντιπολίτευση. Λοιπόν, οκ. Εμείς που είμαστε υποχρεωμένοι σε παράταξη, τελειώσατε, κύριε Δημάρχη. Ναι, δεν έχω να πω. Κυρία Τσουγκά. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω, γιατί ναι, συμφωνώ με το πνεύμα που βάζει ο Δήμαρχος και εμπιστεύομαι σε αυτό που λέει τα λόγια του, ότι είναι σε αποκλειστική συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες για αυτά που γίνονται, γιατί ο ρόλος των μη θεσμικών παραγόντων, και καταλαβαίνει τι λέω, όχι, το μη θεσμικών παραγόντων, στο τι είναι προτεραιότητα σε κάθε μία από τις εμπλεκόμενες κοινότητες, μπορεί να είναι υποβοηθητικός, αλλά δεν μπορεί να είναι αποφασιστικός σήμερα. Και νομίζω ότι κατανοεί πολύ καλά τι εννοώ. Αν έχεις πάντως κάποιο παράδειγμα, θες να το κουβεντιάσουμε. Γιατί... Το ανέφερες αυτό που έχω και απλά... Για Παρασκευή. Τοποθετήθηκα. Για ποιο, με την Αγία Παρασκευή. Τοποθετήθηκα. Καλώς, εντάξει. Μίλησε για ότι ο ρόλος του μη θεσμικών παραγόντων θα πρέπει να είναι... Λοιπόν, ο πρόεδρος του χωριού είναι μη θεσμικός παράγοντας, Ευαγγέλη. Ξέρω πολύ καλά ελληνικά, μορφωμένος είμαι και εγώ και σου λέω όχι. Η συνεργασία που λες και το εμπιστεύουμε αυτό που λες με τις τοπικές κοινότητες και με τον πρόεδρο, αυτή να είναι η προτεραιότητα. Όταν έγινε, άκουσα μας. Το ρόλος του μη θεσμικών παραγόντων να είναι υποβοηθητικός. Όταν έγινε η αποκόλληση των πράγων στη Στάνο, ήρθε αυτό. ο Ζαρκάδας ο πρόεδρος και μου λέει Δήμαρχε, έγινε αυτό και αυτό. Δεν μιλάω γι' αυτό. Α, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στα θέματα της σημερινής. Σημερισσίας διατάξεως. Ο Βαγγέλη, τελειώσες? Ναι. Τέλειωσες, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Αλπός, το πρώτο θέμα. Έλα, Γιώργο. Το πρώτο, παιδιά, συμφωνούμε. Έτσι, είναι απλώς να πάρουμε μια απόφαση για την διάταξη. Ναι. Στο... Βαγγέλη, έλα, Βαγγέλη. Υπάρχει κάποια ερώτηση. Να πούμε. Παιδικές χαρές. Είναι για όλο το Δήμο. Γιώργο, έλα. Σε όλο το Δήμο εκτός στην Αμφιλοχία. Και για... Όχι, είναι προμήθεια οργάνων για παιδικές χαρές. Δεν είναι κατασκευή. Πιστοποιημένες ή μη. Θα πιστοποιηθούν μετά, δεν υπάρχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Πριν της Αμφιλοχίας δεν υπάρχει πιστοποίηση. Δεν υπάρχει. Το πρόγραμμα βγαίνει από το Υπουργείο σαν προμήθεια οργάνων. Γιατί αν έβγαινε σαν κατασκευή παιδικών χαρών, δεν θα γινόταν ποτέ σε κανένα Δήμο. Υπάρχει όρος μέσα. Όχι. Όχι. Είναι προμήθεια, είναι προμήθεια υλικών. Τα υλικά είναι πιστοποιημένα από το ISO της κάθε εταιρείας. Εμείς θα τα τοποθετήσουμε και θα γίνει μετά η πιστοποίηση. Μαζί με την περίφραση είναι βασικό μετά. Να συμπληρώσω λίγο σε αυτό ότι στην προμήθεια περιλαμβάνονται τα είδη παιδικές χαράς, τα παιχνίδια δηλαδή. Περιλαμβάνεται, άμα δείτε και στην ανάλυση της τεχνικής περιγραφής, δεν ξέρω αν είναι μέσα στην εισήγηση, περιλαμβάνεται το χαλίκι που θα στρώνεται κάτω, περιλαμβάνονται φωτιστικά που είναι απαραίτητα για την πιστοποίηση σε αυτό που είπε πριν Γιάννη, και περιλαμβάνονται και δάπεδα πλαστικά που είναι για δύο ή τρεις παιδικές χαρές, αν θυμάμαι καλά, οι οποίες θα γίνουν όπως είναι η παραλιακή εδώ με δάπεδο. Οι υπόλοιπες θα είναι κάτω με ψηλό χαλικάκι. Αυτό που θα απομένει μετά για να είναι επιστοποιημένες, εκτός από αυτές, γιατί και κάποιες τώρα έχουν περίφραξη ή κάποια περίφραξη που θέλει συμπλήρωμα πιθανόν, θα είναι η περίφραξη για να μπορούν μετά να επιστοποιηθούν και επίσημα για τη λειτουργία τους. Η οποία είναι απλή, δεν είναι. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα λάθος στην εισήγηση, στην δεύτερη σελίδα. Ναι. Η κάλυψη της δαπάνης από ίδιους χώρους συνολικού ποσού λέει 111.300 ευρώ και σε παρένθεση έχει 98.000.
217 είναι η κάλυψη της δαπάνης από το πρόγραμμα και τα υπόλοιπα είναι δικά μας. Και βέβαια εκτιμώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια πρόκληση και το 18 έξω προς την πολιτική. Ο διαγωνισμός όμως η προμήθεια είναι και τώρα να ξεκινήσει δεν θα έχω κερδίσει. Το 19 θα γίνει. Για το 19 δεν θα πεις. Για το 19 δεν θα πεις. Για το 19 θες να πεις. Όχι. Το 18. Αποδεχόμαστε την πρόθεση τώρα. Δεν θα κλείσει. Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχει ένα ποσό έστω συμβολικά στον προϋπολογισμό του 18 και το υπόλοιπο να πάει στο 19. Και για το καθαρά τυπικό μέρος. Δεν είναι να σου πω τόσο τυπικό, γιατί αν το κάνεις μετά πρέπει να κάνεις αντιλογισμό. Γιατί αν το απορρόφησες, να το μεταφέρεις μέσα, η διαδικασία ολόκληρη. Δεν θα τελεσφορήσει ο διαγωνισμός στο 18. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο. Κυρία Ψοφάκη, ναι. Πήρατε. Ναι. Εντάξει. Πάμε στο δεύτερο θέμα. Δεύτερο, τρίτο. Ο κύριος Σκοπίδης. Δεύτερο, τρίτο. Έχουμε κανένα σχόλιο. Όταν λέτε και τα δύο, τι εννοείτε. Αλλά δεν θέματα, εντάξει. Όχι, είπαμε πήρε και του Βαγγέλη μαζί, γι' αυτό λέω. Ναι, ορίστε. Όσον αφορά την βελτίωση στο 9 αθλητικών υποδομών Δήμου, γήπεδα Μενιδίου και Φλωριάδας, Τσόρης Ηλίας. Βελτίωση αθλητικών υποδομών Δήμου, γήπεδα Μενιδίου και Φλωριάδας, το 9. Δύο πράγματα. Ο Τσιόρης αυτό το οποίο κάνει νομίζω είναι κουρεύει τον καζόν και φτιάχνει τις διαγραμμίσεις. Αυτό κάνει. Ή οτιδήποτε έχει. Μπορώ να πω όμως με τα βεβαιότητα και επειδή το τελευταίο διάστημα ίσως ο Μίλτος να το ξέρει αν και 4 παιδιά έχουν πάει στο νοσοκομείο από το γήπεδο του Μενιδίου. Χιαστεί το ένα το άλλο, δεν ξέρω πώς να τα πω ιατρικά. Ρίξει χιαστών. Βεβαίως. Βγάκι στο ξέρει καλά. Του πήρα τηλέφωνο 3 φορές να πει να το κινητρήσει το γύρο του Ρέξου. Αυτό θέλει δουλειά. Για να πάρει τα κόστα. Θέλει δουλειά. Όπως έκανε το δικό μας μπάκι, πήρε είναι καλό. Είναι πολύ επικίνδυνο, το λέω, προκειμένου να λάβετε τα μέτρα από τώρα και είναι παιδιά φτωχά. Του ενός τώρα του Ηλία και του ζητάει να πληρώσει το παιδί από την τσέπη. Πού τα βρει. Ρίξει. Ρίξει. Και πάει για χειρουργείο. Και ψάχνουμε να βρούμε, ρώτησα και την ορθοπαιδικό μας εδώ, μας βέκα, να μην πληρώσουμε το μαύρο παιδί. Αν κάνει τρεις μέρες να πήγε φαντάρος και του γυρίσανε. Σοφία, ρίξει χειαστόν από πλαστικό γίνατο. Στους αθλητές που έχουν τα συμβόλαια και πρέπει να έχουν γρήγορη αποκατάσταση, βάζουμε πλαστικό. Όχι άλλο λέω. Η ρήξη που οφείλεται, ας πούμε, σε εκείπεδο που έχει όχι πλαστικό, μπορεί να γίνει. Θέλει και ποδοσφαιριστές σε μεγάλη... Όπως γυρνάει. Κάτω και γυρίζει αυτό ακριβώς. Ναι, αλλά και οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές που παίζουν σε μεγάλες ομάδες, πάθουν θέλουν ρήξη. Εγώ τώρα μένω εκεί και λέω ότι απαιτείται άμεση παρέμβαση δήμαρχη να διορθωθεί αυτό, σας το λέω. Και το δεύτερο, έτσι, επισκευή στα δίκτυα διακοσμητικού και οδικού φωτισμού. Τι είναι ο διακοσμητικός φωτισμός στον οικισμό Μπούκα? Αν πάει στη διακοσμητικά κουκκίνα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το ιερό. Αυτό είναι το διακοσμητικό. Όχι, θα πάντα το ιερό. Είναι από την αριστερά δεξιά του Βραγιά. Από το κύριε, κύριε, σας παρακαλώ. Δεν ακούγεσαι. Το έχει, έλα Κώστα. Το πάτησες. Φαίνεται θέλει άλλο ένα περίμενο. Λοιπόν, είναι επισκευή και συντήρηση στο κομμάτι από το φλόρο μέχρι την κατασκήνωση και είναι ολική αντικατάσταση από το σταφυλά μέχρι τέρμα κάτω στο ράμα. Δηλαδή, μπήκαν να δεκάμε. Είναι συντήρηση, ναι, όλο αυτό. Είναι όλο το κομμάτι αυτό. Διακοσμητικά είναι τώρα, ήταν οι παλιές οι κολόνες και τις ονομάζες, γιατί οι άλλες μπήκαν δεκάμερες, μπήκαν όλα. Το 12 συντήρηση και επισκευή κοινοχρήστων χώρων στο Κουμποτέχνα. Αυτό είναι μια κοιλή στο τζάμι παλιά, η οποία τώρα την βρήκανε με την υπηρεσία και βάζει αυτό το κωδικό εδώ πέρα για να πληρωθεί.
εποχή δηλαδή που είχε κάνει τα πεζοδρόμια εδώ της Αμφιλοχίας. Είχε κάνει μια παρέμβαση. Κυρία Τσουκάκη, καινούργιο λευκό. Κυρία Τσουκάκη, στο λευκό. Κυρία Κατσιγιάννη. Κατάλληλο. Έλα, πάμε στο επόμενο, στο τρίτο, στο δεύτερο, τρίτο, το τέταρτο, ο κύριος Παπούλιας. Αμέσως. Ναι. Είναι μία απόφαση για δύο δίμηνες προσλήψεις, λόγω του ότι για την καθαριότητα έχουμε ανάγκη και ξεκινήσαμε και την ανακύκλωση. Με αποτέλεσμα ότι να χρειαζόμαστε προσωπικό και ζητάμε δύο δίμηνες συμβάσεις. Ναι. Ορίστε. Η θέση δική μας αυτό είναι όχι βέβαια, με την έννοια ότι παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, γιατί αυτά είναι κουρουδίες, έχουμε ξαναπεί, και είναι η ομοιρία. Και όσο έχει φτώχεια μεγάλη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Όσο και είναι αναγκαιότητα αυτών των θέσεων. Το μάλιστα. Καταψηφίζουμε για αυτόν τον λόγο. Μάλιστα. Μία ερώτηση το ψηφίζουμε. Μισό λεπτό. Όταν λέμε για ανακύκλωση, τι είναι μόνο τα Γιάννη αυτά. Όχι. Θα πούμε το ότι για ξεκινήσαμε και κάνουμε για αυτή τη συλλογή. Τα Γιάννη δεν τα κάναμε στο αποκομιδί. Τα παίρνουμε και οι εταιρείες. Πάτε το. Πάτησες. Βαγγέλη, έλα. Στο θέμα της ανακύκλωσης, λοιπόν, πέρα των δύο ατόμων που ζητάει, προχθές αυτό που έγινε είναι πρωτοφανές. Είναι δυνατόν, και απευθύνθηκα και στον κύριο Γενικό Γραμματέα, ο κύριος Δήμαρχος είχε δουλειά και μέρα, Βαγγέλη, δεν θα ξαναβγεί. Εντάξει, τώρα κύριε Δήμαρχε, έγινε μια πόλη χάλια από θέμα κυκλοφοριακού, Τετάρτη, 11 η ώρα να βρέχει και βγαίνει το απορριμματοφόρο. Μα είναι δυνατόν. Και μετά, αντί να έρθει εδώ το μεσημέρι που έχει χαλαρώσει η κίνηση, το βρήκα στο Λουτρό. Εντάξει τώρα, δηλαδή δεν μπορούσε να πάει το πρωί στο Λουτρό και να γυρίσει εδώ όταν χαλάρωσε. Δηλαδή, το αυτονόητο να κάνει, δεν είναι κάτι δηλαδή. Το ήταν, δεν ήταν μόνο αυτό. Είναι ο ίδιος ο οδηγός ο οποίος θα πάει να μαζέψει τα σκουπίδια και θα πάει μετά με την ανακύκλωση. Είναι απόλυτο, αλλά συνέβη επειδή ήταν δοκιμαστικά και μην ξεχνάς ήταν το πρώτο δρομολόγιο. Εντάξει, το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν θέμα τώρα. Ήταν μεγάλο θέμα. Λοιπόν, εντάξει. Κλείστε το, Βαγγέλη. Πάμε, Γιώργο. Παπούλια, έλα. Όχι. Δεύτερο, τρίτο, το τέσσερα. Ο Παπούλιας, τι είπατε. Πήρατε, κύριε. Πήρατε. Πάμε στο πέντε θέμα. Ο κύριος Σκούτας. Ναι, είναι παράταση για τον ΟΑΕΔ. Εντάξει. Ναι, κύριε Χούτα, από το 6 μέχρι το 16 είναι για τα τέλη και λοιπά. Θα παρακαλούσα τους κυρίους συναδέλφους αν θέλουν να σκοτώσουν. Ναι, μέχρι το 16 λέω. Από το 6 μέχρι το 16. Θα παρακαλούσα να τότε αν θέλετε κάτι να κουβεντιάσετε, να σχολιάσετε, να σχολιάσετε και λοιπά, είναι ένα-ένα μόνοι σας, να μην το λέμε τώρα. Πάμε κύριε Χούτα. Πάτα το λίγο. Το πάτησες. Έλα. Για να είμαι συνοπτικός, αυτό το θέμα δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή σε σχέση με πέρσι. Απλά να ενημερώσω το σώμα ότι για το μεν τέλος της λαϊκής αγοράς με το νόμο του 17 αυτό ορίζεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατόπιν πρόταση των φορέων λειτουργίας. Εκκρεμεί ακόμα η απόφαση καθορισμού του τέλους. Εμείς έχουμε στείλει την πρότασή μας από 19 εβδόμου. Σε συνεννόηση με τους Δήμους θα τηρήσουμε το παλιό τέλος. Για το λαϊκής αγοράς. Από αυτά που βλέπετε, λέω... καθαρίζουμε τη λαϊκή και καθορίζει η περιφέρεια του τέλος που θα μας επιβάλλει εδώ πέρα. Είναι απίστευτα πράγματα. Ακριβώς. Και στο θέμα στο 9ο και στο 16ο, άδειας οικοδομής και το 05, εισηγούνται αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο τυπικά. Ουσιαστικά όμως η υπηρεσία βεβαιώνει σύμφωνα με τους εκάστοτε νόμους. Δηλαδή δεν εξαρτάται από εμάς ο καθορισμός του συγκεκριμένου τέλους. Κατά τα λοιπά, πώς να το πάμε τώρα, να το πάμε ένα-ένα. Όχι, Ρανικό. Πώς. Σε ένα αυτό. Ωραία.
Όχι, εγώ απλά είπα, έκανα μια διευκρίνηση. Τα υπόλοιπα είναι όπως πέρσι, αποφάσεις περσινές. Αυτό που, έχει ίδια όπως ήταν τα παλιά δηλαδή. Τα ποσά του 17. Και πέρσι είχαμε κάνει προς υπενθύμηση στο σώμα, πέρσι είχαμε κάνει. Δεν έχουμε καμία μεταβολή. Τέλος. Έλα. Ορίστε κύριε. Μια παρατήρηση να κάνω πάνω σε αυτό. Ναι. Μισό λεπτό να σου δώσω το λόγο. Έλα. Λοιπόν. Το πήρες. Βλέπω τώρα στον οικισμό Κουβουθέκος λέει. Γράφει λέει ότι ισχύει τέλη ίδρευσης. Σε αυτόν τον οικισμό γιατί δεν υπάρχει υδρόμετρο. Και βάζεις μια φορά το χρόνο και ό,τι... Να μου απαντήσει κάποιος πάνω σε αυτό. Μετά. Δεν είναι υγρολόγια. Εδώ βλέπω δαπάνη για ρολόγια 10.000 ευρώ. Δεν μπορώ να τα βάλω σιγά τον οικισμό. Πόσα άτομα είναι εκεί πέρα, πόσα ρολόγια να βάλω, 50-100 ρολόγια. Δεν μπορώ να βάλω αυτό. Αυτό ισχύει το 2014. Αυτό το θέμα αναδείξαμε εδώ πέρα και μας είπατε ότι θα το μεριμνήσετε. Έμεινε ως έχει. Σε άλλη κατάσταση τώρα εδώ. Βλέπω κάτι καταναλώσεις, κάτι τιμές σταθά, ξέρω εγώ. Είναι φτηνότερος από το Χαλκιόπουλο. Πού είναι αυτό, μέσα στο εδώ, στην ίδρυυση. Στην ίδρυυση. Ναι. Στην ίδρυυση. Υπάρχει δηλαδή μια. Δεν υπάρχει ισονομία εδώ πέρα. Να πει ότι να βάλει τους όλους τέτοια τέλη. Εδώ υπάρχει σε περιοχές οι οποίες είναι χωρίς μοτέρια και δαπάνες, φτηνότερο από εκείνο που είναι φυσική ροή. Πρέπει να μας απαντήσει κάποιος γιατί γίνεται αυτό το ειδική μεταχείριση μερικών συνοικισμών και κοινοτήτων. Αυτό ήθελα να πω, αλλά να απαντηθεί το θέμα αυτό. Εσείς. Για μάτω γράψε, όχι στο 5, 6, 7 και 8, ναι, στα υπόλοιπα. Περίμενε λίγο. Περίμενε λίγο. Να πάρω το αυτό μια στιγμούλα. Το πάτησες αριστερά. Όχι στο 6. Όχι, ναι. Όχι στο... Περίμενε αριστερά να τελειώσει ο συνάδελφος. 6, 7, 8, στο 5. Στο 5, ναι. Το 5 προηγούμενο. Το τάπτυσες, ναι. Εξεφτά, έχει δίκιο. Οι λόγοι είναι γνωστοί. Εντάξει. Γράψε, οι λόγοι είναι γνωστοί. Του έχουμε επαναλάβει τα προηγούμενα 9 χρόνια. Μπράβο, του έχουμε επαναλάβει τα προηγούμενα 9 χρόνια. Αριστεία, έλα. Ναι. Όσον αφορά τα τέλη, όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, δεν θα ψηφίσω κανένα και θα πω τα ίδια που λέω κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να καταλάβω με ποια κριτήρια τα καθορίζετε. Δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε χιλιόμετρα, ούτε πληθυσμό, ούτε ποσα φώτα, ούτε φυσική ροή, ούτε αντλίες, τίποτα. Δεν κάνετε ούτε μία μικρή μείωση. Εγώ χαίρομαι ειλικρινά που βλέπω άλλοι δήμοι που το κάνουν. Διάβαζα στο ίντερνετ ο Δήμος Πειραιά 4% για το 2019 και άλλοι δήμοι. Ο δικός μας τίποτα. Δεν τους σκέφτεται τους δημότες μας. Θέλω να ξαναπώ και για τη ΔΕΗ πάλι. Δεν γίνεται η αύξηση όμως, έτσι. Είναι σταθερό. Εγώ λέω για μείωση μιλάω. Θέλω να ξαναπώ και για τη ΔΕΗ. Μας είπατε. Ότι η ΔΕΗΑ ήταν μια κερδοφόρη επιχείρηση και την κλείσατε λόγω γραφειοκρατίας. Κερδοφόρη επιχείρηση και 2 εκατομμύρια σχεδόν ανίσπρακτα. Δεν πάει. Και καταρχήν εκεί με την Κοποθέκλα θέλω να ρωτήσω κι εγώ, με τέλος ίδρυυσης υπάρχει κάποιο ποσό και δεν το γράψατε. Και πιο κάτω βλέπω συνέχεια τα ίδια κάθε χρόνο τα ίδια άτομα για την περιοχή εξωτερικού δικτύου. Αυτοί δεν έχουν πληρώσει ποτέ. Τι γίνεται με αυτούς. Ευχαριστώ. Είναι κανένας άλλος που θέλει να σχολιάσει να πει το μόνο. Εσύ. Εντάξει. Πάτα το λίγο. Άστο. Έλα. Ναι, έγινε. Ναι, δύο κουβέντες εν τάχει θα πω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα το θέμα των τελών και όλα αυτά τα ζητήματα. Έχει σχέση με το πώς καταρτίζεται και με τι κατεύθυνση έχει η τοπική αυτοδιοίκηση. Εάν σε αυτό δεν προστηθεί η διεκδίκηση και των παρακρατούμενων παλιότερα και εν πάση περιπτώσει κρατική χρηματοδότηση γενναία κλπ. Όλο αυτό το παιχνίδι τώρα δεν έχει καλό τέλος για τις λαϊκές οικογένειες και για τις δημότες. Εκεί τώρα το λίγο και το πολύ είναι, πώς να το πω, ας πούμε, υποκειμενικό. Έβαλαμε λίγα εμείς και κρατάμε στα ίδια επίπεδο τίποτα. Η γενικότερη φιλοσοφία της ανταποδοτικότητας είναι δεύτερη φορολογία για το λαό. Απλά και ξεκάθαρα τα πράγματα, αν δεν διεκδικείς, εδώ θα μπήχεις στον κόσμο δεύτερη και τρίτη φορά για να είσαι σκυλής. Για να πληρώσεις, για να κάνεις αφού δεν έχεις. Και εν πάση περιπτώσει, εγώ
παίρνοντας το ζήτημα από την αρχή, εμείς για τον καθορισμό τελών ίδρυψης και αποχέτευσης και τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού, επειδή δεν μπορείς να πεις να καταργηθούν, εμείς λέμε για δραστική μείωση. Αλλά είπαμε πάλι, πρέπει να συνοδεύεται με παράλληλη πώς να το πω, διεκδίκηση χρημάτων από το κράτος. Αυτά είναι τα δύο ζητήματα. Επιπλέον, εμείς κάναμε και μία πρόταση, γιατί έχει σχέση αυτά τα ζητήματα με τα χρέη των μικροφιλετών, εν πάση περιπτώσει, και των νοικοκυριών εδώ, έχουν σχέση και με αυτά τα, πώς το λένε, ειδικά με το τέλος ίδρυψης αποχέτευσης. Δηλαδή αυτά που χρωστάνε. Εμείς, δήμαρχε, το έκαναμε την πρόταση να το βάλεις στον Ιούνιο. Τα πέρυσι, ούτε το συζήτησες καθόλου, για διαγραφή χρεών μικροφιλετών. Έχεις μια δυνατότητα και μπορείς να το κάνεις. Και να κάνεις την πολιτική σε αυτό. Δεν το συζητάς καθόλου, γιατί δεν ξέρω τώρα τι αντίληψη έχεις για αυτά τα ζητήματα. Πώς υπάρχει για τη δυνατότητα. Γιατί στην Πάτρα, γιατί το έκανε. Και οι άλλοι 10 δημάρχοι, οι οποίοι δεν είναι με τον ΚΚΕ. Καλά, ο Πιλετής το έκανε. Οι άλλοι πήγαν από κοντά, δεν βγήκαν με τον ΚΚΕ. Πώς τα κατάφεραν εκείνοι και έκαναν διαγραφή χρεών σε μακροχρόνια ανέργους, στο ΚΕΑ, και εδώ να καταργηθεί στα τέλη καθαριότητας και φωτισμού σε αυτές τις ομάδες, στους πολίτικους και αυτά. Δεν θέλεις να το κάνεις. Δεν είναι δύσκολο. Είναι η πολιτική σου επιλογή. Δεν θέλεις να συγκρουστείς. Πας με αυτό το νομοθέτημα. Εμείς αυτό το σπέρασμα βγάλουμε, γιατί δεν το αναφέρεις καθόλου. Αυτό είναι η γνώμη μας εμάς. Και να τελειώσω. Εσύ μπορεί να απαντήσεις σε αυτό το ζητήματα. Προχωρώντας παρακάτω, έχουμε τώρα το θέμα 8. Είναι για το τέλος ακίνησης περιουσίας. Η θέση μας είναι να καταργηθεί εμάς, αλλά ταυτόχρονα όμως να πει φόρος μεγάλης ακίνησης περιουσίας στα μεγάλα εισοδήματα. Να καταργηθεί τελείως για τα λαϊκά στρώματα. Όχι εκεί όπως το έχουν αυτοί. Τώρα για τσάδιες. Από πόσο και πάνω. Έλα μου. Από πόσο και πάνω. Μεγάλη ακίνησης περιουσίας. Τώρα είναι συγκεκριμένα πράγματα. Τι από πόσο. Εγώ θα σας φέρω νούμερο. Αυτά είναι ταξικά ζητήματα και όχι μην λάστιχο σαν τον ΣΥΡΙΖΑ τώρα, με πραγματικές τιμές, πώς το λένε, φτωχών ανθρώπων. Τώρα ξέρουμε ποιες είναι οι λαϊκές οικογένειες και πόσο είναι. Λοιπόν, το 9 για τα τέλη έκδοσης αδειών. Εμείς έχουμε θέση να καταργηθεί για τη λαϊκή κατοικία και να διατηρηθεί για μεγάλα εμπορικά κέντρα, εργοστάσια κλπ. Όπου υπάρχουν εδώ και εκτιμάμε αυτό, να τους βαρέσει τους υπόλοιπους να το κλείεις αυτό. Έχουμε τον καθαρισμό τελών νεκροταφείου. Ποιο νούμερο είναι αυτό, ρε παιδιά? Το 11. Το 10, μάλιστα. Για να δω τι λέμε, ρε παιδιά. Ναι, αυτό θέλω να βρω και δεν το θυμάμαι που έχω, ναι. Για το 10, ναι. Αυτό είναι βασικό ζήτημα που λέμε εμείς. Κοιτάξτε να δείτε τώρα πόσο τοποθετούμε. Για την καθιέρωση καταρχήν πολιτικής κηδείας. Να φτιάστε, μην πάνετε προς τον παπά. Πάτε και λίγο. Ορίστε. Δεν έχει σχέση με το τέλος. Έχει, θα σου πω γιατί δεν έχει. Όλα είναι. Καταρχήν είναι πακέτο αυτό. Είναι θέμα για την πολιτική κηδεία καταρχήν. Και μετά πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος για να τσκέμπει. Όταν τσκάψεις, μετά. Γιατί βάλει ζήτημα, πληρώνει το οικόπεδο. Το οικόπεδο σου πιάνει, ειδικά στα μεγάλα νεκροταφεία. Και όποιο θέλει, ποιο είναι με ένα γιαστούρα πουλί και φτιάξει κανένα πρωτομή, κουπάνα τη τέλη, μεγάλα. Μετά την ΚΑΒΣ το συζητάμε αυτό. Άμα γίνονται πολιτικά τα ζητήματα. Μα τώρα ο παπάς βλογάει εκεί κλπ. Δεν είναι έτσι. Και σε λες, εγώ βάνω φόρο. Εμείς γι' αυτό το λέμε μπακέτο αυτό. Πρώτα πολιτική κηδεία, μετά να τσκέμει. Και όταν σμήνει για το οικόπεδο, τότε συζητάς τα τέλη για να βάλεις το γουταφείο. Θέμα, πάνω στο αλλιώς, θέμα. Αυτό θέμα. Είναι θέμα. Είναι βασικό θέμα. Δεν έχει καμία σχέση η πολύ κάψη καλύτερο. Των νεκρών. Αν δεν το κατάλαβες, το πού πάλι. Ας μην το κατάλαβα εγώ. Ναι. Συνέχισε να τελειώνουμε όμως. Τώρα για το τέλος Υπουργού Πανήγυρης, τη κυριακάτικη αγορά, τη λαϊκή αγορά και αυτά, πώς τα. Τι έβαλαμε εκεί σε αυτό το θέμα. Εμείς μιλάμε για μείωση. Σε αυτά τα ζητήματα. Τώρα δεν ξέρω αν ξέχασα κανένα. Είναι το τέλος διαφήμισης, τι είναι? Το φλωράκι δεν τον έκαψα τον όμως. Τον είχα εδώ πάνω στο να έχει. Σαν καμένος ήταν εκεί πάνω. δεν έπιασε νεκροταφείο. Έπιασε ράχια πάνω. Μέσα στον ιδεαλισμό όμως πέθανε και αυτό. Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά θέλω να σου πω εδώ τώρα είναι. Ναι, τελείωσα, ναι. Σαν καμένος. Ιδεαλισμό, ιδεαλισμό.
Τέλος πάντων, τελείωσα. Εγώ δεν θυμάμαι τώρα κάποιο άλλο. Εντάξει. Αυτά τα λίγα. Ψηφίζεις, τα ψηφίζεις. Όχι, ρε. Και αυτές οι παρατηρήσεις με ένα όχι μεγάλο. Ναι, έλα, πάτε το. Χριστό. Έλα. Εντάξει, εντάξει πάνω. Καταρχήν, όντως οι στρατηγοί δεν έχουν καμία άξιση. Εμείς θα επιθυμούσαμε να έχουν και μείωση, όπως είπε αριστερά. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι δεν μπορούμε να συζητάμε. Και εγώ έχω τόσα χρόνια εδώ μέσα, δεν έχουμε καταλάβει τον τρόπο τον οποίο καθορίζεται τα τέλη. Πληθυσμιακά, έξοδα. Με ποιο τρόπο. Αν πας εδώ από την ίδρυση καταρχήν, βλέπεις, όπως είπε και το Σταθάμι, δεν 50. Άγιοι Θεόδωροι, 1-10. Οικισμός πολύ μικρότερος από το Σταθάμι. Πώς τα καθορίζεται αυτά τα τέλη, δεν μπορώ να καταλάβω. Να μας δίνατε μια φορά μια εξήγηση τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται τα τέλη. Και κάτι άλλο να ρωτήσω. Εδώ για δύο θέματα. Καθαρισμός ή φωτισμός. Αυτούς τους συντελεστές σε ένα τετραγωνικό εμείς τους βγάζουμε. Τους συντελεστές. Οικιακή χρήση παράδειγμα. Για ρεύμα, εμείς έτσι. Και έχουμε ένα 10 στην Πετρώνα παράδειγμα που έχει δύο κολόνες όλο το δρόμο και μετά είναι 70 στάνο. Ποιος τρόπος έχετε βάλει κάτι, ποια κριτήρια και έχετε βγάλει αυτούς τους... τους πίνακες εδώ. Αυτό το ένα και ένα, όχι με τα τέλη, με τα νεκροταφεία. Άκη, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Τουλάχιστον να πάνε σε εμάς εκεί είναι ακαθάριστο. Δεν μπαίνει κανένας μέσα. Δεν ξέρω αν σε έχει παραπονεθεί κανείς. Εντάξει. Γενικότερα στον Ίναχο, έτσι δεν λέω για το Χαλκιόπουλο. Αυτό. Μάλιστα. Άλλος έχει τίποτα άλλο. Ναι, ναι. Κάτι που είχα πει πριν δύο χρόνια, πέρυσι δεν το είπα. Είπα ότι για την ίδρυυση έλεγα τότε ότι ο καθορισμός των τελών θα έπρεπε να έχει την δυτή του σημασία και να δένει με την έννοια της ανταποδοτικότητας. Τι σημαίνει ανταποδοτικό τέλος? Σημαίνει αυτό το οποίο μου παρέχεται πρέπει να το πληρώσω. Και αυτό που σου παρέχω θα το πληρώσεις και ό,τι τέλος πάντων είναι ωφέλιμο πρέπει να πληρωθεί. Ποιοι είναι οι κανόνες όμως που πρέπει να πληρωθεί? Είχα πει πριν δύο χρόνια να έρθει μια στιγμή μια κατάσταση η οποία θα μας λέει τι έξοδα έχει το κάθε αντλιοστάσιο ξεχωριστά και ποιος ωφελείται από το κάθε αντλιοστάσιο. Τι δίκτυα υπάρχουν, τα έχετε όλα μετρημένα αυτά, η τεχνική υπηρεσία τα έχει. Τι δίκτυα υπάρχουν, τι ζημιές προκαλούνται. Να δούμε πώς είναι τα έξοδά μας αντίστοιχα και να καθορίσουμε το τέλος ανάλογα με τα έξοδα για να είμαστε συνεπείς με τον νομοθέτη όσον αφορά την ανταποδοτικότητα. Δεν έγινε αυτό. Ποτέ. Δεν θυμάμαι αν το ξαναείπα, αλλά πρόπερις το είπα σίγουρα. Δεν μπορεί να πληρώνει νερό κάποιος, μάλλον περισσότερο πιθανότατα και από αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί διπλά αντλιοστάσια και ο άλλος παίρνει νερό με φυσική ροή. Και με μικρότερα δίκτυα και με αντικατασταθέντα δίκτυα, διότι είναι άλλο πράγμα να έχω ένα παλιό δίκτυο και άλλο να έχω ένα δίκτυο πολυεθυλινίου, το οποίο έγινε πριν 1, 2, 3, 5 χρόνια. Στην καθαριότητα και στο φωτισμό. Είναι αυτό που είπε ο Κώστας Ριζογιάννης. Ένα φωτιστικό το οποίο φωτίζει 5 διαμερίσματα, εισπράττει από 5 διαμερίσματα. Ένα φωτιστικό το οποίο φωτίζει μισό σπίτι, μία καλύβα ή ένα μικρό σπίτι σε έναν οικισμό, δεν μπορεί να είναι το ίδιο ανταποδοτικό τέλος. Και σε αυτό που είπε ο Κώστας πριν για την Μπουκώτη, το διακοσμητικό, το όμορφο, το ωραίο, έχει μεγαλύτερη κατανάλωση. Και οφείλει ο καθένας, ανάλογα με αυτό που απολαμβάνει, να πληρώνει. Αυτό σημαίνει ανταποδοτικότητα. Για δε την καθαριότητα, θα πω μόνο δύο κουβέντες. Μακάρι να ξεκινήσει αυτό το οποίο σχεδιάζεται μέσω των εταιριών όσον αφορά την ανακύκλωση. Αλλά όμως, για να δούμε αυτός ο οποίος περνάει μία φορά το 15ήμερο το αμάξι του Δήμου για να του πάρει τα σκουπίδια που τα τρώει στη μάπα, είναι το ίδιο με αυτόν που περνάει κάθε μέρα? Δηλαδή όλα αυτά δεν έπρεπε να μπουν σε ένα κορβανά μέσα να συζητηθούν και να φτάσουμε κάποιος να τους πονέσει? Είναι γεγονός. Κάποιοι όμως θα πούνε ναι, οφείλω να πληρώσω για αυτό το ελάχιστο. Τώρα ξέρετε ποιες είναι οι αντιδράσεις. Λέει, γιατί να πληρώνω εγώ το ίδιο με το μενίδι με το σακνοχώρι το ίδιο? Δεν έχω κανένα λόγο. Εμένα θα έρθει μια φορά σε 20 μέρες και αν περάσει, και εκεί θα πούνε κάθε μέρα.
Και λέει δεν πάω να πληρώσω καθόλου. Ευτυχώς που τα παίρνει η ΔΕΗ, γιατί αν δεν τα έπαιρνε η ΔΕΗ, δεν θα εισπράταμε τίποτα. Και ένα με τις δαπάνες του 19. Έξοδα αποστολής λογαριασμών ίδρυψης 11.057,52. Έξοδα αποστολής λογαριασμών ίδρυψης Δημοτική Ενότητα Αμφιλοχία 13%. Δεν ξέρω πώς προϋπολογίζονται αυτά. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος δήμος είναι το 11.057, Κώστα, και το άλλο είναι 13% μόνο ο Δήμος Αμφιλοχίας. Νίκο, συγγνώμη. Ναι. Είχαμε ένα πρόβλημα εκεί με τη... Άρα πρέπει να διορθωθεί. Δεν μας υπέγραφε το... Δεύτερο. Μίσθωση... Μίσθωση υδρευτικών γεωτρήσεων. Συζητήθηκε έτσι για να μην... στην τελευταία Οικονομική Επιτροπή. Ήταν 4.600 δήμαρχοι, αν θυμάμαι καλά, ανά εξάμηνο, έτσι δεν είναι? Ναι, κάπου εκεί. Οι μισθώσεις των γεωτρήσεων της Παρζαζαριάς. 4.600 είναι. Δύο τόσο ήταν από την Παρζαζαριά. Όχι, δύο. 4.600, 4.700 κάπου. Τέλος πάντων, είναι εδώ σημειωμένο 10.000 και πολύ σωστά. Συν είναι και πλακοτίνος. Α, δεν το συζητήσαμε για την πλακοτίνη την προηγούμενη, αυτή στην τελευταία Οικονομική. Όχι, δεν το συζητήσαμε. Λέω τώρα εγώ. Λέω. Αυτή η πολιτική η οποία ασκείται, και πολύ σωστά το είπατε στην Οικονομική, αγοράζοντας γύψο για νερό, μήπως δεν τιμά κανέναν όλα αυτά τα χρόνια? Από εκεί δεν αγοράζουμε γύψο. Εκεί που είπατε εσείς. Όχι, εσύ δεν είπατε. Έτσι δεν είπατε. Έτσι δεν είπατε ότι το είναι... Το διαστρεβλώνες. Τον... Σου είπα ότι η γεώτρηση του Δήμου έχει γυψώδες. Αυτό δεν έχει. Α, ωραία. Αυτό είπα. Ωραία, μακάρι να είναι καλό δηλαδή. Ναι. Μακάρι να είναι καλό. Για μακάρι. Είναι ελεγμένο και είναι. Καθαρισμός δεξαμενών ίδρυψης. Μη με διαψεύσετε μόνο, διότι το ρώτησα τουλάχιστον στο κομμάτι το δικό μου. Πού είναι όλπος. Αλπέ. Θέλω να μου πει που καθάρισε φέτος. Τις πήγα όλες μία-μία, έτσι. Θέλω να μου πει που καθάρισε φέτος. Και με ποιον και πώς και με ποιο τρόπο. Θα του πω εγώ τη μία που καθαρίστηκε. Αλλά θα έρθει τώρα εδώ. Διότι κοροϊδεύω μας, αλλά κοροϊδεύω και εσάς. Διότι επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο λένε, ποιος κάνει κουμάντο, ολπός ή ο δήμαρχος. Ποιες γεωτρήσεις καθαριστήκαν φέτος στη Δημοτική Ενότητα Μενιδίου? Γεωτρήσεις, δεξαμενές. Ναι. Όλες εκτός από τον Παλέκοστο που καθαρίστηκαν χθες. Όλες υπόλοιπες. Λοιπόν, καμία άλλη πλην αδειάσαμε το νερό και φύγανε όλα και τίποτα άλλο. Αδειάσαμε το νερό με... Θέλω να κάνουμε μια ιδέα. Να φέρουμε μαρτύρους. Αυτό δεν είναι καθαρισμός. Το να παίρνω τη σκούπα να την κάνω έτσι για να διάσω το νερό δήμαρχο δεν είναι καθαρισμός. Και μετά το γεγονός, το γνωστό, το οποίο κακώς δεν έφτασε στην δικαιοσύνη, κακώς, θα έπρεπε να πάει στον εισαγγελέα να βρούμε ποιος ήταν αυτός ο οποίος έριξε κάποιον. Έπρεπε να πάει. Η διαδικασία έγινε. Έπρεπε να πάει. Δεν ξέρω ποιος ευθύνεται. Και αν ασκήθηκαν οι όχι πιέσεις. Η διαδικασία έγινε από εμάς η διαδικασία. Πάρα το λίγο. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Εμείς κάναμε μήνυση. Σήκωσε το λίγο για το λόγο, Γιάννη. Αυτή... Και τίποτα άλλο, έτσι. Τι άλλο να κάνει ο Δήμος? Αμένουμε. Ο Δήμος όφιλε πρωτίστως να αποκαταστήσει ή μάλλον να σφραγίσει τη γεώτρηση εκεί, την δεξαμενή, να τη σφραγίσει, να μην φύγουν ό,τι στοιχεία υπήρχαν. Ένα. Δεύτερον, με τη μήνυση, πότε υπευλήθηκε, σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα? Κατευθείαν με το που έγινε το γεγονός, ενημερώθηκε η αστυνομία. Ναι. Κατευθείαν. Ναι. Ποιος την έκανε τη μήνυση, Γιώργο? Ο πρόεδρος της κοινότητας, μάλιστα. Ναι. Ωραία. Είστε ενήμερος που βρίσκεται. Και αν ήταν σε στάδιο προανάκρισης. Μπήκε στο αρχείο. Δεν μίλησα εγώ με τον αστυνομικό διευθυντή στην Ελλάδα. Και το εξήγησα προς ακριβώς. Τότε. Τότε λέτε. Τότε. Ωραία. Λοιπόν, εγώ λοιπόν να επανέλθω εδώ, γιατί αυτά είναι θέματα τα οποία μπορεί να αποβούν εις βάρος ενός ανθρώπου και θα το έχουμε όλοι κρίμα στο λαιμό μας. Λέω όμως ότι όσον αφορά την καθαριότητα των δεξαμενών, και με δέχομαι και να έρθουν άνθρωποι εδώ οι οποίοι θα μας πούνε πώς καθαρίστηκαν οι δεξαμενές.
το οποίο είναι πολύ σοβαρό. Και γιατί η καταμέτρηση των υδρομέτρων στην αμφιλογία έχει 21.000 και τη, η πόλη, όχι λάθος, ναι, και το άλλο είναι 17. Πιο μαζεμένα δεν είναι εδώ? Πιο μαζεμένα είναι όμως. Έτσι πας σε μια πολυκατοικία και βρεις 10 υδρόμετρα. Πας στο Παλιόκαστρο και πρέπει να πας 3 χιλιόμετρα από το πρώτο στο δεύτερο. Είναι πολύ περισσότερα τα υδρόμετρα όμως. Είναι μόνο εδώ. Ήρθες εκεί από πάνω. Είσαι εκεί από πάνω. Έχουν φρεάτια. Εγώ δεν διαφωνώ. Λέω όμως ότι για αυτόν ο οποίος εργάζεται εδώ και εκεί είναι πιο κουραστικό. Φανταστείτε τώρα εσείς δήμαρχοι να περπατάς στα σπίτια, στα χωριά επάνω, το οποίο είναι ράχι, ράχι. Και καλά να πάει αμάξι, άμα δεν πάει. Η δημοτική ενότητα αμφιλογίας πέρα από την πόλη έχει πρόβλημα. Ναι, συμφωνώ. Το μεγαλύτερο κομμάτι όμως έχει οικισμούς δομημένους. Το οικιστικό, δηλαδή το λουτρό, ξέρω εγώ, είναι. Η Στάνος είναι. Η Μπούκα είναι. Είναι δομημένοι οικισμοί. Και Γρινιά είναι. Όχι. Αλλά βάλτε όμως όλο το υπόλοιπο κομμάτι, τι είναι. Βάλτε το υπόλοιπο κομμάτι. Όχι. Μου θα μου μετρήσετε 5-6. Και εγώ θα σου μετρήσω 26. Αυτό είναι όλα όλα. Λέω για το δίκαιο, αν πρέπει και δεν πρέπει να πει. Λοιπόν. Αυτό και ένα. Νίκο, αυτό εδώ, γιατί το έχετε μαυρισμένο, Μπολτ? Ποιο είναι? Έξοδο αποστολής λογαριασμών ίδρυψης. Δύο, αλφα. Ένα είναι ο Θανάης. Σήκουσέ του τε. Στις δαπάνες. Λοιπόν, Γιάννη, τελειώσες? Ναι, 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 να μου πει μόνο κάτι. Α, ναι. Ας πει ο Δήμος που θέλει. Αυτό εδώ, στις πραγματικές δαπάνες και τα λοιπά, πρέπει να ανέλθουν. Τέλος πάντων. Γιάννη, να το βρει και μετά μια επανέρχεται. Τελευταία ερώτηση, ναι, ναι, να το βρείτε. Ναι. Προβλέψεις μη εισπράξης εισπρακταίων υπολείπων. Πόσο είναι το ποσό αυτό? Από πού προέρχεται αυτό? 1.000.000 τόσο ανθρωπιά και το υπόλοιπο του. Άρα αυτό που είπε η αριστεία περί ΔΕΙΑ, το οποίο θα το σέρνουμε ως αμαρτία για πολλά χρόνια ακόμη, για πολλά χρόνια ακόμη, λέω όμως εγώ να επανέλθω για να γίνουμε εγώ ο κακός, να γίνουμε εγώ ο κακός, ότι οι δήμαρχοι, επειδή πλησιάζουν και εκλογές, το λέω αυτό, και θα ασκείτε τώρα μια πολιτική τέτοιου είδους, δεν πειράζει, φύγε εσύ και θα τα βρούμε, φύγε εσύ και θα τα βρούμε. Λέω, μήπως για το 19 αυτό το ποσό πρέπει να αυξηθεί πολύ? Έτσι. Το λέω για να είμαστε κάποια στιγμή μάρτυρες σε αυτόν που λέω. Φοβάμαι, κακός είναι αυτό το ποσό, κάκιστα, και αυτό οφείλεται στην κακή πολιτική που ασκείται με ΑΙ και με ΕΕ, αλλά φοβάμαι ότι αυτό το ποσό για τον προϋπολογισμό του 20 θα είναι ως πρόβλεψη και πολύ μεγαλύτερο, και ως έσοδα θα είναι πολύ μικρότερα. Λοιπόν, δύο κουβέντες να πω. Τα έχουμε ξαναπεί όμως. Η ιστορία των τελών έχει προκύψει από τις παλιές κοινότητες. Και η υπόθεση των διαφορικών επιβολών είναι με βάση την ανταποδοτικότητα η οποία ίσχυε στις παλιές κοινότητες πρώτου Καποδίστρια, όχι πρώτου Καλλικράτη. Υπήρξε ένας εξορθολογισμός στο μέτρο του δυνατού μέχρι κάποιο επίπεδο, κυρίως στη Δημοτική Ενότητα της Αμφιλοχίας έγινε αυτό, μια προσέγγιση δηλαδή, γιατί εάν ακολουθεί το η λογική του ότι όποιος έχει αντιλιοστάσιο πρέπει να πληρώνει περισσότερο από τον άλλο που δεν έχει, το έχω ξαναπεί πάλι, δηλαδή θα υπήρχαν κοινότητες όπως είναι το Περιδικά και η Βαρετάτα που δεν θα είχαν νερό, δεν θα μπορούσαν να πλύνουν, δεν μπορούν να το καλύψει δηλαδή ο κόσμος αυτό ανταποδοτικά, δεν γίνεται. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται ένας εξορθολογισμός στην πορεία του χρόνου, αλλά όμως στην λογική της σύγκλησης. Δεν είναι δηλαδή για να έχεις στο μυαλό σου ότι επειδή ο άλλος έχει φυσική ροή δεν πληρώνει τίποτε και ο άλλος επειδή έχει. Στη λογική αυτή. Σε αυτό συμφωνούμε και λέω το έχουμε εφαρμόσει, αλλά μέσα στην περίοδο της κρίσης, άμα διαταράξεις σε πολύ μεγάλο βαθμό τον οικογενειακό προγραμματισμό, δεν πρόκειται να εισπράξεις τίποτε. Γιατί η φορτωτική ικανότητα έχει σχεδόν εξαντληθεί από τον κόσμο. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Σε πολύ μεγάλο βαθμό, να ξέρετε, πλέον αρχίζουν και υπάρχουν αγίες πράγματα στη ΔΕΗ. Οι οφειλές της ΔΕΗ στο Δήμο είναι περίπου 450.000 ευρώ σήμερα. Στο το νούμερο δεν υπήρχε παλιότερα. Για εμάς τα τέλη, αυτό λέω.
μας οφείλονται στο Δήμο. Παλιά. Σου οφείλαμε κι εμείς, ευτυχώς που λέτε, τώρα που έφυγε ο Βαγγέλης, σου... ποιος ήταν τότε που είπα μας έδωσε 200 χιλιάδες. Όχι 200, 180. Μα να σου πω κάτι, τα καταστήσαμε ληξιπρόθεσμα. Από τη στιγμή που ψάχναν να βρουν χρήματα για να πληρώσουν και να απορροφήσουν, το ελληνικό δημόσιο έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, τις οποίες δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν έχει τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσει να εκταμείψει χρήμα και ψάχναν να βρουν που θα δώσουν. Πήγαμε κι εμείς, γιατί κακό κάναμε. Καλό κάναμε. Το ζήτημα είναι ότι μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και άλλες μειώσεις, γιατί σε αυτή τη δεκαετία της κρίσης, Γιάννη, και πάνω, κάναμε και μειώσεις. Κυρίως κάναμε μειώσεις σε επαγγελματίες. Και κάναμε και μειώσεις σε ορισμένες μεγάλες κλίμακες καταναλώσεων, κυρίως προς τα χωριά, που δεν χρειάζονταν δηλαδή για να φτάσει κανείς να το καταναλώσει αυτό. Τώρα το μεγάλο το πρόβλημα που είναι, ότι δεν μπορείς να προχωρήσεις παρακάτω σε πολιτική παροχών. Μας ήταν εύκολο. Άμα μια και λες στην προεκλογική περίοδο, θα αργόμαστε εδώ πέρα και θα λέγαμε μια γενική μείωση 10%, 15%. Είχαμε πρόβλημα να το κάνουμε. Κανένα. Πολύ εύκολο να το κάναμε. Δεν το κάνεις όμως γιατί. Καλύτερα να κάνετε αυτό και με τα εισπράγματα. Εάν κάνεις. Τώρα θα μπορούσα, αν θες να έρθεις να κάνω μια εκτεταμένη κουβέντα, θα δεις πόσο δίκιο έχω σε αυτό. Γιατί έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. Αλλά το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι προσπαθούμε να κάνουμε περιστολή των δαπανών του κόστους για να μπορέσουμε να κρατήσουμε στα ίδια επίπεδα. Δεν καλυπτόμαστε απολύτως. Δηλαδή, στο κομμάτι της καθαριότητας, καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμός, και είναι το τέλος ηλεκτροδοτουμένων χώρων. Εκεί δεν εισπράττεις τίποτε. Είναι αστείο το ποσό. Στην καθαριότητα όμως και στον ηλεκτροφωτισμό, είμαστε ελληματικοί. Γι' αυτό παρακάτω έχουμε θέμα να πάμε διαγωνισμό προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος από ιδιώτες. Η προσδοκία είναι ότι πέρα από το 15% που δίνει η ΔΕΗ, που δίνουν και αυτοί, που δεν μας το δίνει η ΔΕΗ ως όλους τους λογαριασμούς, μας δίνει περίπου στο 30% των λογαριασμών, θα μπορέσουμε να το πάρουμε με ιδιώτη, ο οποίος θα πλειοδοτήσει σε αυτή τη διαδικασία και θα μπορέσουμε να έχουμε μια εξοικονόμηση που θα μας ισοσκελίσει τη δαπάνη. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε πρότυπο προσωπικού στην ανακύκλωση, όπου και από την ανακύκλωση προσδοκούμε να έχουμε μείωση του κόστους εναπόθεσης των απορριμμάτων στο χώρο οικονομικής δαφής στο μονοδέντρη και να φύγουμε τελείως από την άρτα και να περιορίσουμε και τα δρομολόγια που πηγαίνουν προς το μονοδέντρη με το τράκτορα λειτουργώντας στον χώρο μεταφόρτωσης. Το πρώτο στην ανακύκλωση συλλογή είναι αρκετά ενθαρρυντική. Παρά το γεγονός, ας πούμε, ότι στην πρώτη συλλογή είχαμε 1.200, ξαναβγήκαν πάλι σήμερα, δεν ξέρω τι μαζέψανε. Ποιο είναι το θετικό, ότι στην αμφιλοχία δεν είχαμε καθόλου οργανικά μέσα στην ανακύκλωση. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Στα χωριά είχαμε όμως μέσα. Παρά το γεγονός ότι σε κάθε σπίτι πήγε ενημέρωση πόρτα-πόρτα. Θέλει περισσότερο να απλωθεί αυτό το πράγμα. Και είναι επίσης πάρα πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο κομμάτι του γυαλιού έχουμε μεγαλύτερες επιδόσεις σε σχέση και πολύ μεγάλα αστικά κέντρα. Προσεγγίζουμε δηλαδή το Αγρίνιο, έτσι, η αμφιλοχία. Πηγαίνει ο κόσμος και ρίχνει τα γυαλιά μέσα με πολύ μεγάλη έτσι συνέπεια. Και αυτό είναι αρκετά ενθαρρυντικό. Αυτό θα μας περιορίσει λίγο τις δαπάνες. Και πιστεύω μετά θα μπορέσει να γίνει ένας εξορθολογισμός. Δεν νομίζω ότι μειώσανε τα χαρίσανε οφειλές παλιές. Απαλλάξαν πληθυσμό. Προφανώς είναι ότι η Πάτρα μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί έχει την αστική πυκνότητα. Δεν έχει τις δαπάνες τις οποίες έχει εδώ και εκεί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Έχει δυνατότητες κάλυψης από άλλα έσοδα. Πανώ. Οι επενδύσεις τις οποίες κάνουν αυτοί οι Δήμοι στον εξοπλισμό της καθαριότητας είναι τρομακτικές σε σχέση και με τις δικές μας ανάγκες. Εμείς προσπαθούμε με τα ψέματα. Δηλαδή, εμείς πήραμε ένα μεταχειρισμένο απορροματοφόρο και καταφέρουμε γύρα. Γιατί ο νομοθέτης λέει καλύψε όλα τα αποδοτικά, άφησε τα δημοτικά στέλη και πήγαινε να αναλάβει, ας πούμε, καινούριο εξοπλισμό. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πού το πας στον κόσμο. Αυτά ήθελα να πω. Εγώ θα πρότεινα να τα ψηφίσουμε τώρα, έτσι κι αλλιώς σταθερά μένουν αυτά. Κυρία Ψοφάκη, πάρτε λίγο. Το θέμα 17 είναι η κατανομή. 40-27. Εντάξει, έχουμε αντίρρηση γι' αυτό. Μετά από την πρόταση επιτροπή γίνεται. Αντίρρηση σοβαρή, με βγαίνει όχι για το ποσό, για το ζήτημα του. Εντάξει. Αυτό το πράγμα τα σχολεία δεν είναι δικά. Ωραία. Ναι. Στο 18. Ναι, πλέγει δήμαρχε. Συμφωνώ με για την περισσολογία τη. Μια απόφαση να μαζέψουμε τα εγκαταλελειμμένα. Να ακολουθήσουμε τη διαδικασία. Να ρωτήσω όμω κάτι. Θέλω να ξαναπάρει μια απόφαση. Την εφαρμόζουμε. Όχι, την έχουμε κάνει αρκετές φορές. Δεν προχώρησε, δεν κάνουμε οικονομική. Υπήρξε ένα μικρό θέμα, κύριε.
Λες για την πρόσφατη τελευταία, λες. Όχι, πάλι δύο χρόνια. Πάλι δεν ελοπίσα. Νίκο, πάλι ξέρω. Νίκο, ξέρετε πάλι. Λασμασμένο πρόβλημα στους αντίστασης στην Επιτροπή του Αντιδήματος ενώ δεν έπρεπε και ήθελε απλά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό δεν αναφερόταν και μας επέστρεψε την απόφαση. Άρα δεν είσαι. Άρα δεν είσαι. Άρα δεν είσαι. Γιατί είχαμε την χρόνια, δεν το πήραμε. Και το έκαναμε στα πλάι. Θα τα πάρουμε τώρα τέτοια. Γιατί μας πήρε τόσο πριν. Στο 19, στο 19 νομίζω συμφωνούμε, έτσι. Ναι. Όχι στο 19, είναι άλλο το 19. Κάτσε, κάτι θέλει να πει στο 18, Βαγγέλη. Έλα, Βαγγέλη. Το 18 πώς θα καλυφθούν τα έξοδα, πώς θα γίνει η συγκομιδή των αυτοκινήτων και από πού θα καλυφθούν. Τα παίρνει με ποιοδοσία εργοστάσια που κάνουν ανακύκλωση ιδιώτες. Έρχονται και τα παίρνουν. Ναι, λένε τόσα λεφτά. Και το, το ποσοστό που αναλογεί στο Δήμο. Δημοπρασία γίνεται. Δημοπρασία. Εάν δεν το πάρει μετά από την ειδοποίηση ο ιδιώτης. Γιατί πρέπει να τα πάρουν. Ναι. Στο 19 τι είπατε. Τι διαφωνία έχει στο 19. Όχι, στο 19 έχω εξή. Για πες. Δηλαδή εμείς θα κάνουμε ανακατάταξη εθνικής οδού σε αυτό το κομμάτι το οποίο λέμε. Προτείνουμε να γίνει. Προτείνουμε να γίνει. Εμείς θα πάρουμε τώρα αυτή την ασφαλτοστρώνουμε από τα απολυφθά του Δήμου. Όχι. Παράδειγμα. Σήμερα αυτός ο δρόμος χαρακτηρίζεται σαν εθνική οδός πρώτης. Ναι, μασίας. Αυτό το ξέρω. Τώρα έγινε η παράκαμψη, έγινε ο αυτοκινητόδρομος. Εμείς λέμε να υποβαθμιστεί. Να είναι εθνικός δρόμος δεύτερης σημασίας. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι περιορίζονται τα όρια απόσταση από τον άξονα για να μπορεί να χτίσει του οικισμού. Βελτιώνονται δηλαδή. Είναι καλύτερα για τον κόσμο αυτό. Είναι. Τα υπόλοιπα είναι όπως είναι. Η αρμοδιότητα είναι στην περιφέρεια. Αυτό, εντάξει. Δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει. Ναι, ναι, σε αυτό, ναι. Αλλάζουν οι προθέσεις των διαπέντες στο 20, Γιώργο. Έλα, το 20, κύριε Χούτα. Το 20 είναι σαν μια αλλαγή που πρέπει να γίνει για το πρόγραμμα του Open Mall, αυτό που κάνουμε με τις επαγγελματίες, έτσι, για να μπορεί να είναι επιλέξιμη η πρόταση. Έτσι κι αλλιώς τέτοιο, είναι ποιες κυκλοφορίες είναι κάποιοι, δεν είναι ταχείας. Στο 21 το είπα, παίρνουμε απόφαση να κάνουμε το διαγωνισμό. Τους όρους θα τους βάλει η Οικονομική Επιτροπή. Ναι, εγώ θέλω να πω δύο κουβέντες γι' αυτό. Γιατί τάσσομαστε εναντίον εμείς, όχι ότι σαν λογιστής, εγώ δεν μπορώ να σου πω γιατί μείωση θα πάρεις. Όμως αυτό το ζήτημα είναι για την απελευθέρωση της ενέργειας. Αυτά τα πράγματα τώρα είναι πολύ επικίνδυνα. Ναι, με αυτό, σαν πολιτική κατεύθυνση, εμείς βάνουμε την πλάτη μας, επειδή έχουμε τη μειουσούλα. Και δεν, για να μην στη, δεν το λέω έτσι εγώ. Το λέω απελευθέρωση της ενέργειας πάνε τις ιδιότητες και ο λαός εδώ κάτω θα πληρώσει το μάρμαρο σε πολλά χρόνια μπροστά. Με αυτή την έννοια εμείς αντιτίθεμαστε σε αυτό. Πάτε σκύλια, λες τώρα στην ενέργεια. Αν ήταν πάντα δημόσια η ΕΕ, δεν είναι ούτε αυτή η δημόσια. Πάνω, τις εκφράσεις. Ναι. Κύριε Κοπίδη, το 22 τι λέει. Το ψήφισαμε το 21. Πάτα το λίγο τώρα αυτό σου. Πάτα το λίγο. Έλα, το 22 είναι η παράταση μέχρι το 31, μέχρι τέλος του έτους. Έχει ολοκληρωθεί. Έχει μένουν δύο κομμάτια στο Μενίδη και ένα στο Ανοιξιάτικο. Εντάξει, μας έλεγες από την αρχή. Θα μου πεις. Γιάννη, σε αυτό, αυτό ειδικά στην περίοδο του Σεπτεμβρίου έχεις δίκιο. Στην περίοδο του Ιουλίου έχει δίκιο, προφανώς εκεί έκανε λάθος. Το Σεπτέμβριο όντως δεν έδρεξε. Τέλος πάντων. Εντάξει. Δηλαδή το είδα και εγώ αυτό. Το είδα και εγώ και το είπαμε. Συμφωνούμε. Τον Ιούλιο έβρεχε, ναι. Αυτός δουλεύει τώρα. Α, παράταση τι. Κώστα, ξέρετε. Πού ξέρω και τι να του κάνω. Αλλιώς θα το πετάξουμε απ' έξω. Πού ξέρω. Δεν μπορείς να του κάνεις τίποτα τώρα εδώ από αυτά τα σιλιά. Τι να του κάνεις. Τι να. Μου είχε βάλει την Παναγία. Τι ζητάει, τι ζητάει. Αντιπρόεδρε. Μην μιλάς. Στο Ανοιξιάτικο του Μπακοτίου. Είναι από την Μπακοτίου που πάει μέχρι το Πίκουλο πίσω. Το 23 παιδιά είναι. Πάμε στο 23, έλα. Στο 23 είναι μια τυπική υποχρέωση να βάλουμε και τις αναμορφώσεις μέσα στο ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης. Για το 24 είναι αναμόρφωση. Και εγώ συντάσσομαι μαζί σου γιατί δεν είναι νομίζω μόνο υπαλλήλων και... Για να κερδίσει το
Όχι, αυτό και την αναμόρφωση το τελευταίο του 24. Μισθολογικά είναι τα περισσότερα. Νομίζω ότι είναι ένα των υπαλλήλων και δεν είπαμε. Μισθολογικά, εκτός του τελευταίου του τελευταίου μας. Όχι και στα δύο. Ναι, και στα δύο είπε. Τελευταία είπε όχι και στα δύο. Και των υπαλλήλων. Όχι, υπαλλήλων.